Πίντζο, κάθε φορά αυτό το άφησε έχω μαζί σου, φίλε. Δεν ξέρω τι να πω για εισαγωγή. Τι να πω αυτή τη φορά. Λοιπόν, αυτή τη φορά έχουμε όμως ένα κανονικό PC build. Και όχι όπως κάποιοι θα γράψετε από κάτω, clickbait όταν είχα κάνει το δικό μου αναβάθμιση που έγραψα PCB update και πρέπει να γράψω upgrade. Σωστά, κάτι τέτοια έλεγε ο Ζάνη. Σήμερα έχουμε όχι το δικό μου PC build, ενός πολύ καλού μου φίλου. Και δεν είναι ένα PC build, είναι καλύτερο από το δικό μου τον υπολογιστή. Μόνο με αυτά που βλέπετε εδώ πάνω. Καλησπέρα σε όλους και κύριο σε όλες. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα PC build, το δεύτερο στο κανάλι. Λοιπόν, ο Αντώνης, ο οποίος είναι ο υπολήπτης μας, θα τον ξέρετε περισσότερο από τα streams, δεν τον έχετε δει από κοντά. Μου είπε: θέλω να κάνω έναν υπολογιστή, τον οποίο θέλω να παίζω τα παιχνίδια μου άψογα. Αντώνη, τι τιμή θα είναι αυτός ο υπολογιστής, πόσο, να 1500, τον λέω να βγει και 1700, μου λέει κάτι θα κάνουμε. Το λέω κομπλέ. Θα σου φτιάξω τον τέλειο υπολογιστή με αυτά τα λεφτά. Κατά τη δική μου άποψη. Βέβαια, είχαμε και το Σάκη που βοηθήσει από δίπλα για τι κομμάτια θα βάλουμε και καταλήξαμε σε αυτά ένα εδώ. Προτού συνεχίσω, αυτός ο υπολογιστής θα είναι καθαρά για παιχνίδια. Δεν θα κάνει τίποτα άλλο. Ο Αντώνης έχει Mac για τις δουλειές του, γιατί είναι υπολήπτης, οπότε από θέμα κάτι άλλο για να επεξεργαστεί κλπ. Έχει το Mac, δεν χρειάζεται, εδώ θέλαμε αποκλειστικά gaming. Γι' αυτό πήγαμε στα κομμάτια αυτά. Υπάρχει το κουτί εκεί πέρα, το οποίο θα το δούμε σε λίγο. Με τι να ξεκινήσω, Πίντζο? Μητρική. Λοιπόν, αφού πάμε στη μητρική, θα πω που πήγαμε. Πήγαμε σε AMD, διότι η AMD αυτή τη στιγμή είναι καλύτερη από την Intel και για mid-range και για φθηνούς επεξεργαστές και για καλή δουλειά. Πήγαμε στην UTEC, ξέρω πέφτουν τα πράγματα, δεν πειράζει. Σε MSI πήγαμε και κάρτα και μητρική MSI, την X470 Gaming Pro Carbon, παίρνει πάνω επεξεργαστές της TR4, είναι Threadripper ή Ryzen, είναι ξεχωριστά. Δεν τα θυμάσαι. Ένα σόκετ νομίζω. Ένα σόκετ είναι της Threadripper. Αυτή παίρνει μόνο Ryzen. Ναι, όλες τις γενιές. Και πρώτες. Με update παίρνει, όχι με update αυτή yeah. Και οποιαδήποτε θα παίρνει όλους τους καινούριους Ryzen μέχρι το 2020. Σωστά. Αυτή είναι λοιπόν της MSI. Πολύ κουμπανή, γύρω στα 100 κάτι ευρώ. Λοιπόν, για τιμές και links θα τα έχω όλα κάτω στο description. Δεν θυμάμαι. Έχει καιρό που παραγγείλαμε τα κομμάτια. Τώρα ήρθανε όλα αυτή την εβδομάδα. Οπότε MSI μητρική. Και επεξεργαστή πήγαμε στον Ryzen 5, τον 52600G. G είναι, δεν γράφει G εδώ πάνω. 2600 είναι το μοντέλο του. Ναι, και από πίσω νομίζω έχει και ένα G, κάνω λάθος. Τέλος πάντων, Ryzen 5, εξαπείρνος με 12 thread, με συγχωρείτε. 3,4 είναι η βασική, το βασικό ρολόι, στα 3,9 το max boost. Ένα τέρας και μισό, πολύ καλύτερο στο δικό μου τον 6700, μιλάμε για εξαπείρνο με 12 thread, δηλαδή δεν θέλει κάτι παραπάνω. Πού να συνεχίσω? Θα πάω τελευταία αυτό το μωρό εδώ. Πάω στη ψήξη του. Γιατί μνήμες και μνήμες όπως άκουσα. Πάω στην ψήξη του, αφού είπαμε για πάω στην ψήξη του. Λοιπόν, έχουμε μια ψήξη με δύο ανεμιστήρια. Πήγαμε στην εταιρεία Corsair, όλα αυτά δεν είναι χορηγούμενα, όλα είναι, τα βάλαμε κάτω να δούμε πώς θα φτάσουμε στα 1700 ευρώ. Μοντέλο είναι ο H100i. Είναι RGB. Τι άλλο έχει? Δεν ξέρω και από ψήξεις. Ξέρεις, πίνζω διπλό. Πες πόσα χιλιοστά είναι το ψυγείο. Ναι, είναι διπλό ψυγείο, το οποίο σε χιλιοστά είναι, πού το λέει αυτό, πού το λέει αυτό. Εδώ που λέει 120M είναι αυτό. Αυτά είναι τα δύο ανεμιστήρια 120. Ναι, και radiator που το λέει. Ψυγείο, radiator. Το ψυγείο του είναι 276 επί 120 επί 27. Καλό είναι. Αλλά και δεν έχω ιδέα. Από ψυγείο ειδικά δεν έχω ιδέα. Κουμπανάκι είναι. Πολύ καλή ψύχτρα, πάνω από 100 ευρώ νομίζω και αυτή, αν δεν κάνω λάθος. Πήγαμε στην Corsair, πήγαμε να έχει και το RGB του και νομίζω είναι πολύ καλή λύση. Συνεχίζω με το τροφοδοτικό. Στο τροφοδοτικό είχαμε ένα θεματάκι, μισό να το βάλω αυτά εδώ έτσι. Είμαστε ανάμεσα σε δύο, λόγω της τιμής, γιατί ανέβαινε παραπάνω από τα 1700. Είμαστε στη Corsair να πάμε σε τροφοδοτικό, τελικά πήγαμε εδώ στην Evga. Αυγό. EVG. Θα έπρεπε να πάρεις ζακέτα. Έτσι λένε βέβαια. AVGA. EVGA. EVGA μπορούμε να τη λέμε και EVGA. Άμα θέλουμε. EVGA είναι 80 plus bronze. Νομίζω είναι τουμπανάκι. Bronze. Bronze.
Εντάξει, δεν παίζει λόγο, μάλλον. Εσύ γιατί έχει καθίσει σαν τον Ρονάλντο για κόρνερ. Για να είναι στο ίδιο σκάνδαλο. Να σε βάλω μια καρέκλα. Όχι, όχι. Εντάξει, τρανκύλο. Πόσα βατ είναι, ρε μάλλον. Δηλαδή με 750 είναι. Πόσο... Το γράφει πάνω, πάνω. Πού το γράφει. 850. Μα τι το βάλαμε, ρε μάλλον. 850 είναι overkill του overkill. Υπερκαλύπτει. Ναι. Τον υπερκαλύπτει. Για βάλει και μια ακόμα 2080. 850 λοιπόν τα βατ, 80 plus. Αυτός νομίζω είναι η μιμότζουλα, αν δεν κάνω λάθος. Δεν το έχω δει, δεν ξέρω. Θα το δούμε μαζί. Λοιπόν, αφήνουμε και το φωτικό, τον έχουμε να είναι άνετος, φαίνεται, ή να το πάρω. Κομπλέ, κομπλέ. Για ράδα. Πήγαμε στην HyperX, 4 τιμάρια, τον 4 GB, οπότε σύνολο 16, έτσι δεν ήταν μαθηματικά. 16. Quick Mass. Quick Mass. Άρα, ναι. 4x4 λίγο, 4 τιμάκια των 4GB, DDR4 φυσικά, 3200 ταχύτητες. Με αυτές τα παίζει όλα υπεράνετα και οι ταχύτητες είναι τρελές. Είναι 3200 stock ή μπορούμε να το φτάσουμε 3200 με overclock. Δεν το ακόμα το λέει πάνω. 3200 λέει αυτό. Γίνεται και έχει και λέει XP profile. Γίνεται και overclock. Παραπάνω, πώς, τι το φτάσουμε, 5000. Τι αεροπλάνο, τι υπήρχε το μηχανάκι πάλι το πάτσε εκεί. Λοιπόν, DDR4 δεν θέλει κάτι άλλο. 16 RAM. Πραγματικά είναι για gaming και αυτή τη στιγμή το 16 για μένα είναι το must για μένα. Για κάποιους είναι το 8, για μένα είναι το 16. Άντε το 8 βαριά. Έτσι πως πάνε τα παιχνίδια. Λοιπόν, θα δίνω αυτό και στην άκρη. Για σφυρούς δίσκο για επιθετικό χώρο έχουμε έναν M2, ίδιο στο δικό μου. Το είπα να πάρει αυτό γιατί είναι τέρας. Ένα τη Samsung, τον 970 Evo SSD. Αυτός πηγαίνει παπ, κατευθείαν πάνω στο motherboard, ούτε καλώδια ούτε τίποτα. Τρομερές ταχύτητες, επιπληκτικές ταχύτητες. Εδώ θα τρέξουν τα Windows, τα παιχνίδια του και όποιο πρόγραμμα θέλει να τρέξει. 500 νομίζω δεν θα έχει θέμα, ένα PUBG θα παίζει. Ένα CSGO, δεν ξέρω τι άλλο. Άντε και ένα Rainbow. Αυτό και τον πήραμε και έναν τεσάρι, Western Digital Blue. Σκληρό αποθηκευτικό χώρο να βάζει αρχεία και έχει από ό,τι μου είπε θα πάρει και από έναν ξαδερφό του. Τι. Τι τεσάρι. Όχι, τεσσαρίπα. Ένα, τον πέρασε με το δικό μου και τον πέρασε με αυτό που θα πάρει. Αυτό είναι 1 TB και θα πάρει και έναν τεσάρι, 4 TB από ό,τι θυμάμαι, τον ξέρω φόρτο. Οπότε, αποθηκευτικό χώρο είμαστε κομπλεδούρα και πάμε στον καλύτερο εδώ πέρα όλων των εποχών. Εκεί που δώσαμε βάση όταν έκανε τον υπολογιστή, όταν λέγαμε τα κομμάτια. Μου είπε, θέλω παιχνίδια. Το είπα, αφού θέλεις παιχνίδια, θα αφαιρέσουμε από τον επεξεργαστή και από κάποια άλλα πράγματα, γιατί εγώ σκεφτόμουν για Ryzen 7. Και θα δώσουμε βάση σε κάτι φρέσκο, σε κάτι καινούριο για τα παιχνίδια, αφού το θέλει μόνο για παιχνίδια. Και πήγαμε στην φρέσκια, ολοκαίνουργια σειρά της Nvidia, τη 2080 σειρά, RTX, GeForce, της MSI υλοποίηση. PUBG πόσο θα παίζει, 200fps στα Ultra, άμα παίζω εγώ 150. Ultra. Στα Ultra εγώ το παίζω 150, 140. Είσαι σίγουρος. Άντα το παίζουμε 135 εκεί, το streamer σκέψουμε να είναι στα 100. Μια χαρά. Πόσο το πει, 200, 190. Ποιο λέει ο Παναγιώτη. Εγώ ή αυτό. Και εσύ και αυτή. Δεν νομίζω. Με αυτήν είμαστε 180, 150. Ανάλογα τι περιοχέ σα. Δηλαδή. Τέλο πάντων, ναι. Και 50. Άμα χτυπήσει και ένα overclock μέσα από το Afterburner, πού να έχει και καλή ψήξη, έχει καλό επεξεργαστή, δηλαδή θα τη φτάσει τρελά νούμερα. Λοιπόν, GDDR6, 8 GB memory. Η memory του, σωστά τα λέω, ο Πίντζος. Πίντζος, σωστά τα λέω. Λοιπόν, αυτά είναι αυτά που θα μπουν. Κάπου που θα μπουν. Πού θα μπουν αυτά τώρα, κάτσε να το βάλω. Εδώ φαίνεται. Λοιπόν, θα μπουν εδώ. Εντάξει είμαστε. Κομπλέ είμαστε νομίζω. Εντάξει φαίνεται. Λοιπόν, μην στέλνετε. Σε κουτί πήγαμε σε ένα τέρας και μισό, ελπίζω να φαίνομαι. Πρέπει να με μύτες, φαίνομαι εδώ. Ωραία, με μύτες. Πήγαμε στη Cooler Master το... Πού να κάνω τώρα σπαθιά. Λοιπόν, τη Cooler Master το H500P, το οποίο είναι ένα κουτί το οποίο το θέλω πάρα πολύ και εγώ για εμένα, έτσι όπως έχω στήσει τώρα το PC setup μου, στη Βουλγαρία, γιατί έχει αυτά τα δύο φανάκια εδώ πέρα μπροστά, αυτά εδώ, τα οποία είναι RGB, τα οποία είναι τρομερά μεγάλα, τα οποία είναι Cooler Master, τα οποία είναι τεράστιο κουτί, υπεράνετο πιστεύω, με την ψύχτρα μέσα θα τη βάλουμε από πάνω λογικά, είναι
άνετο. Και του λέω, ήμασταν ανάμεσα σε πολλά κουτιά. Και του λέω, νομίζω πως θα πάσει αυτό γιατί είναι πολύ καγκούρικο και πολύ ωραίο. Αυτά. Εγώ παίρνω τώρα την κάμερα, αναλαμβάνει ο Πίντζος το χτίσιμο και το τέτοιο γιατί δεν έχω ιδέα. Εγώ απλά βλέπουμε και δεν ξέρουμε σε πόση ώρα θα μας πάρει. Αυτά, ας περάσουμε στο κτίσιμο, στο Fortnite, όχι. Εδώ, με θέλει να φαίνεται ένας ακόμα γιούρος, σεξ τέιπ. Άνοιγμα κουτιού. Άνοιγμα κουτιού, τι είναι αυτό, αρχίζω και βουρκώνω. Μαλάκα. Τι, δεν σου πετυχαίνει, δεν σου βγαίνει, συνέχισε. Βάμος, τρανκύλο. Ξανά την αρχή. Δεν πειράζει, τρανκύλο. Πάμε. Ναι. Ξανά και καλά τώρα. Άνοιγμα κουτιού. Έλα, τρανκύλο. Αμα. Τι είναι αυτό. Τι πήρε το μηχανάκι πάνω το μάτσο του εκεί. Σκίζει. Ωραία. Και λοιπόν, εδώ τώρα θα κλείσω την κάμερα γιατί θέλει βοήθεια. Αλλά πρέπει να την κλείσω αυτό, τι είναι. Είναι welcome. Welcome, start guide. Μάλιστα, τρανκύλο και πάσα δηλαδή. Τα έχει εδώ κολλητικά ένα καλώδιο. Ναι. Α, έχει tie wraps. Ναι, για management. Cable management, ωραίο. Μπράβο, το Cooler Master. Δεν μας έχει σπάσει ο ράρι. Τέτοια τα πάντα θα χρωστούμε. Κάτσε να τα κάνει focus. Έλα, ωραία, ναι. Αυτό είναι για φανάκια. Αυτά είναι τα φανάκια. Τι είναι αυτό. Τι, πήρε το μηχανάκι. Δεν γνωρίζω. Ναι. Και, για να καθαρίζεις. Αααα, ρε Cooler Master, για τα γυαλιά είναι αυτό. Λοιπόν, κλείνω την κάμερα, σε βοηθήσω να το βγάλουμε, σωστά. Δεύτερα. Τι, θα το βγάλεις με το ένα. Αφού έχουμε ματέφι. Αν και προτιμάω. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να βάλουμε το Ryzen πάνω στη μητρική. Αλλά γιατί είναι αυτό. Λοιπόν, όχι, σπάσω. Πίντζο, εσύ τι υπολογιστή θέλεις να κάνεις. Λίγο Threadripper. Λίγο Threadripper, το 2950X, 32 πυρήνες. Θα χτίζει όλο το σύμπαν. Αυτό δεν το χρησιμοποιήσουμε. Τη ψυχτρά, όχι. Κάστε την λόγια, κάστε την λόγια. Μαλάκα. Και αυτό κολλητάκι. Για να δούμε, για να το λιώσω. Εδώ χτυπάει το φως. Όχι, ας το, εγώ να κουνήσω την κάμερα. Εδώ. Ουεάου, ωραία, να το βάλουμε. Έχεις να βάλεις χρονιτήριο, επεξεργαστή. Τα πινάκια ρε, όπου κοιτάει. Το βάλαμε, τον έβαλες, έκανε κλακ. Δεν χρειάζεται κλακ. Όχι, χρειάζεται. Απλά κουμπάει. Α, απλά κουμπάει, άρε πίζω. Τον έβαλε σωστά από τη σωστή πλευρά. Νομίζω. Μην το ακουμπάς. Αυτό εδώ το. Δείχνει εδώ. Να το βάλεις, άρα. Ξέρω τι θέλεις, ρε πουτά. Ωραία, βάλαμε και τον επεξεργαστή. Πάμε τώρα στις μνήμες. Για βάλε πίτζο. Τι, όχι. Μόλις κάνει το κλακ. Κλακ, κλακ, μπήκε πρώτη. Πω, πρέπει να σταματήσω να μιλάω έτσι. Μπήκε δεύτερη. Θα καταλάβουν γιατί έχουν δει το βίντεο της Δευτέρας. Αλλά κασκάει βιντεάρα τη Δευτέρα. Θα τη δεις εσύ. Αυτή την έχουν δει γιατί το βλέπουν την επόμενη Κυριακή το βίντεο. Κλακ, κλακ. Ωρε του κατσούρτς, κόμμα λίγο. Βάλε και την τελευταία. Τις βάζει σωστά. Focus. Γκολ ρε μουνάκια. Γκολ, ωραία. Τρανκύλο. Πάμε στον. Τι κάνουμε τώρα. M2 να βάλουμε. Κουμπώνει έτσι πίσω με τον κόλλο. Έτσι, βάλ το. Κουμπώσε, κατεβάζει το καπάκι αφού είναι έτσι στην προκειμένη περίπτωση και βιδώνεις τώρα. Το δικό μου δεν το έχει αυτό, ας πούμε. Δικιά μου μητρική. Λοιπόν, άνοιξε το. Πρέπει να δούμε το. Το είχα ανοίξει εγώ, ίδια ψύχτρα παρόμοια πρέπει να έχει πάρει ο Σάκης. Μπορεί και η ίδια. Όχι, καλύτερη από τη δικιά του είναι αυτή. Πολύ, πολύ. Λίγο πίτσο, τι κάνουμε. Έχουμε βάλει τις RAM, έχουμε κουμπώσει τη μητρική, έχει μπει ο επεξεργαστής, έχει μπει ο δύο. Και τώρα βιδώσαμε εδώ πέρα πάνω την ψήξη. Και μπαίνει τώρα η Corsair, βάλει την ψήξη για να δούμε. Να πούμε εδώ τώρα τι παρατηρήσαμε, αυτό που δεν μας άρεσε.
μπορούσε να μην δώσει. Και μια σπάθια να κατοπιώ. Τώρα εσύ τι έκανες. Α, να πηδώσω. Ναι, εδώ πηδώσω. Όχι ρε, εκείνη τη χειρός που έχει. Αυτήν. Ναι. Βάλτο, κούμποστο. Φαίνεται το χέρι του μπίζου, δεν πειράζει. Τρανκύλο και πάσα. Ωραία, βίδωνε. Είναι λίγο έτσι περίεργη φάση με την ψύχτρα. Πρέπει να... κάθε μια έχει... Είναι λίγο... Bear the way. Παρ' όλα αυτά τα βάλαμε, αυτό έχει σημασία. Τα βάλαμε, τι βάλαμε. Τελείωσε, τώρα είναι μόνο να κουμπώσουν τα καλώδια. Ναι, τα RGB και τα τέτοια που έχει. Ωραία, άρα συνεχίζουμε με τι τώρα. Κάρτα ή σκληρό. Σκληρό, σαν τελειώνουμε οτιδήποτε. Ένα σκληρό. Ένα σκληρό. Ωραία. Λοιπόν, Πίντζο, για πες που βρισκόμαστε. Έχουμε την κουμπώση και την μητρική. Έχουμε βάλει και την ψύχτρα. Έτσι να κάνουμε focus. Έχουμε βάλει και το δεύτερο το σκληρό εδώ πέρα. Βασικά, ένα σκληρό εδώ. Και τι μένει τώρα. Το φορτικό πάμε. Το φορτικό. Βάζουμε τώρα το φορτικό και μετά μένει η κάρτα και το cable management, σωστά. Κάπως έτσι. Δεν έμεινε κάτι άλλο. Για να δούμε, έχω... Είμαι άξιος απορίας να δω αν η εύγα είναι καλή. Θεωρείς επαγγελματίες unboxer. Ήρθω εδώ. Ανοίγει δάσκαλο. Ω, αμάν ο δάσκαλος. Τι είναι, πώς είναι. Η modular ή... Semi. Όχι. Semi. Ναι, έχει ένα καλώδιο μόνο. Αυτό που πάει στη... Ωραία, κλείνω την κάμερα ώστε να το τοποθετήσεις και τα λέμε με την κάρτα γραφικών. Ναι. Κάπως έτσι. Τι είσαι να πεις το κουτί, τα έχει καλά οργανωμένα. Ποια είναι η άποψή σου, δεν θες να φέρεις ακόμα και το management δεν είδα. Ε, εντάξει. Τι, δεν άκουσα. Και το management δεν είδα ακόμα. Να το φτιάξεις εννοείς. Ναι, είναι ευρύχωρο. Είναι ευρύχωρο. Εμένα σαν κουτί μ' άρεσε, ειδικά αυτό το green mat είναι εκπληκτικό. Πλαστικά βέβαια. Αντώνη, δεν πειράζει. Να... Αντώνη, το βαράω, ρε. Αντώνη, το βαράω. Δεν μπορείς να με κάνεις τίποτα. Όχι. Εντάξει, τώρα μας έμεινε να μπει το τροφοδοτικό. Είπαμε τι είναι το τροφοδοτικό. 850. Ναι, αυτό με το ένα. Semi modular. Το όλα τα έχει εκτός. Εκτός είναι το βασικό, αυτό είναι το βασικό. Αυτά είναι τα ρεύματα που πάνε σε πηγή και μάθω τώρα. Αργά, άμα έχεις τελειώσει πανεπιστήμιο, ρε μαλάκα, πώς είναι αυτό. Δεν έχω ιδέα από αυτή. Το βιδώνεις και πάμε στην κάρτα. Ωραίος. Εύγα. Καταλάβες. Εύγα, εύγα έξω. Πω, πω. Εύγα το κουτί, εύγα. Δηλαδή, άμα το κάνεις τώρα, κάτσε. Εύγα. Είναι εύγα. Αυγό, θα πάρει ζακέτα. Έχουμε βάλει τη μητρική, την ψύχτρα, τη RAM, τους σκληρούς. Έλα από εδώ να δείξεις και το cable management. Μόνο αυτό δεν φτιάξαμε λίγο γιατί θέλουμε να δούμε ότι όντως είναι το controller για τα fans τα μπροστά. Έχει γίνει ωραία να clean εδώ πέρα cable management και μένει τώρα να... Έλα από εδώ. Να βάλουμε την κάρτα, αυτό το μωρό, πρέπει να το ανοίξω. Πώς ανοίγει όμως εδώ. Με τα πλάγια έχει δύο τέτοια. Ναι. Πρέπει να την άνοιξω με τα φίλες και να ανοίξω. Θα να πίνω εδώ. MSI, which is that guy. Oh. Ανοίγεις. Βγάζεις. Είναι κούκλα. Είναι κούκλα αυτό το μεταλλικό, το κρύ, εμένα με ενθουσίασε. Είναι τρομερό. Τι λες και εσύ, Πίντζο. Ωραία, μπακλή. Και τρομερό. Αντώνη, δες. Τη βαράω, Αντώνη. Δεν παθαίνει τίποτα. Λοιπόν, σκύλος. Βάζουμε και την κάρτα και σας λέμε αποτέλεσμα. Σκύλος. Λοιπόν, τη δικιά μου την κάρτα τη 1080 δεν την είχα βάλει εγώ. Οπότε θα βάλουμε 2080. Οπότε θα πούμε ότι είναι δικιά μου. Καταλαβαίνετε. Πας εδώ. Α, έχει εδώ ένα πλαστικό. Οχ. Τι δεν είναι πλαστικό. Τι είναι. Μαλά, κατέβηκε. Α, δεν είναι, εντάξει. Δουλειά μας. Πας εδώ. Ρε μαλάκα. Έτσι πρέπει να είναι πίτζο. Ναι. Και το look πρέπει να κάνει. Mm-hmm. Τι, όχι. Άρα, look έκανα. Έλα ρε, άψογα είναι. Μαλάκα, τι έχουμε παρουσιάσει.
Πώς τα έκανες, γράφει το μικρόφωνο. Δεν ξέρω, ναι. Όχι, θα πεθάνω στο... Θα πεθάνω στο μοντάζ στο γέλιο, να ξέρεις με την αντίδραση. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Η τροφοδοσία γίνεται. Τι. Τι. Βίδες τώρα. Ποιο να βίδες. Την κάρτα. Την κάρτα. Λοιπόν. Καλά την καλά. Καλά την καλά να έρθει στην ευθεία. Ποιο να έρθει στην ευθεία. Η κάρτα να μην γέρνει. Δεν φταίω εγώ. Φταίω εγώ. Που είναι βαριά. Και 1080 έτσι είναι. Εκείνη είναι πιο βαριά. Τι να κάνω. Α, αυτό εννοείς. Από μέσα ρε, κράτατε λίγο να μην γέρνει. Έτσι εννοείς. Ναι. Δεν πάει. Μαλάκα είναι τρομερό αυτό που έχει μαγνήτη. Είσαι... Από πού το πήρες. Ισό. Α, ναι, μην τύπησε. Πόσο. 7. Ευρώ. Το πουλάς. Το αγοράζω 2. Μέσα. 2 ευρώ καλά δεν είναι ένα καφέ. Δεν έσαι αυτό το 2 ευρώ, σε έδωσε καφέ. τροφοδοσία γίνεται. Έχουμε και λέμε με ένα οχτάπινο και ένα εξάπινο. Έτσι δεν πάει. Όλα ευθεία. Γελάμε ένα προηγουμένο στο σκέδωμα που θα πεθάνω στο μοντάζ, μαλάκα. Θα πεθάνω πάλι. Γλουκ. Ήρθε νομίζω η ώρα της αποκάλυψης, ε. Για να δούμε. Πέρα το ρεύμα. Ε. Το ρεύμα. Έχει... Τι. Κάτω, κάτω. Έχει στο μεταξύ τρόπο να το ανοίξει, εγώ το σκίσα. Κλασικός. Δανείο. Λοιπόν. Το τελειώσαμε, τα βάλαμε όλα, έγινε το cable management. Μένει τώρα να γίνει το πρώτο power on. Και να δούμε ότι όλα δουλεύουν σωστά, γιατί έχει πάει 11 και 10. Και είμαστε από τις 6 ώρα εδώ πέρα. Έχω άγχος, μαλάκα, χτυπάει η καρδιά μου. On. Πατάω. Πρώτα να βγάλω τα αυτοκόλλητα. Λοιπόν, Αντώνη, υπολογιστής είναι δικό σου. Τζαμάκι δεν έχει. Τέλος πάντων, έχει εδώ ένα μπροστά. Έχει ένα εδώ πάνω. Βασικά από εδώ πίσω. Έλα εδώ. Το πρώτο. Αντώνη, λυπάμαι φίλε, αλλά... Το καλύτερο. Ελπίζω να ακούγονται και εδώ στο μικρόφωνο. Το καλύτερο. Πρώτο και δεύτερο. Κάτσε να πάω από εκεί. Αντώνη, άκουσε. Αντώνη, ακούς. Δεν θα το κάνω. Έλα ρε, τον τρώω. Λοιπόν, θα γίνει το πρώτο power on. Για να δούμε. Έχω άγχος, μαλάκα. Πατάω. Τι δεν έβαλες ρε μαλάκα. Έχουμε ρεύμα. Μαλάκα. Αυτό πρέπει να είναι κάτω. Λοιπόν, μήπως το έβαλα καλά. Τα συνδέσαμε όλα. Oh, δεν έβαλα εγώ από πίσω καλά το τέτοιο. Ωραία, μαλάκ. Πάνε και από μπροστά να δουν τα παιδιά. Το βλέπω εγώ από εκεί από το τζαμάκι. Το πρώτο τι ξενέρα ήταν, δεν έβαλα εγώ σωστά από εδώ. Ωραία, μαλάκα, είναι ωραίο. Είναι ωραίο, ρε φίλε. Κάτσε το εδώ κι εγώ. Μαλάκα, είναι τρομερό το τέτοιο. Αυτά τα δύο είναι τρομερά. Για να κλείσω μία και τα φώτα, να το δούμε χωρίς φώτα. Για άλλη και από εδώ. Τρομερό. Εκπληκτικό. Άνοιξε, τώρα μένει τι μας μένει μας. Τα Windows. Τα αφήσουμε στον Αντώνη, λες. Όχι. Λοιπόν, αφού άνοιξε, όλα κομπλέ. Έχουμε να περάσουμε drivers από την κάρτα, τα Windows και έχει τελειώσει. Νομίζω είναι πανέμορφο, έχουμε κάνει τρομερό cable management. Από καλώδια δεν φαίνεται τίποτα. Έχουμε βάλει και τον σκληρό εδώ μέσα, δεν φαίνεται τίποτα από SATA. Ο M2 είναι κουμπωμένος πάνω, η κάρτα, τα pin, πώς λέγονται, τα πινάκια της κάρτας. Και τα δύο τα φανάκια τα οποία πραγματικά αυτό το κουτί είναι ρωτεύσιμο και για το γυαλί του, αλλά και για τα φανάκια μπροστά.
links για όλα τα φαινόμενα πίντζο. Από αυτό το φαινόμενο πριν το σταματήσω. Θα τα έχω κάτω στο description. 1700 λοιπόν ο υπολογιστής. Δεν είναι δικός μου, είναι του φιλαράκι μου του Αντώνη. Και καθαρά τον ήθελε για gaming. Και νομίζω κάναμε ένα πολύ καλό υπολογιστή με αυτά τα 1700 ευρώ. Κάντε το ένα like, γίνεστε εδώ μέσα στο κανάλι, χτυπήστε την καμπάνα και φυσικά κάντε το ένα share ώστε να μας μάθουν και άλλοι ρε παιδιά. Είμαστε πολύ λίγοι, τι 6.000, πάμε λίγο παραπάνω. Αυτά μέχρι το επόμενο βίντεο, να είστε όλοι και κυρίως όλες καλά.